Λοιπόν, να δούμε και την άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τον αντιπρόεδρο του κόμματος, βουλευτή στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Παδόπουλε, πώς είστε, δόξα τω Θεώ. Το κατά δύναμη. Λοιπόν, έχει νόημα αυτή η συζήτηση, αυτή η αντιπαράθεση, αυτή η σύγκριση ναζισμού κομμουνισμού, κατά τη γνώμη σας? Νομίζω, κύριε Παδόπουλε, ότι η κυβέρνηση βρήκε άλλον έναν ωραίο τρόπο για να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Σήμερα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που ξεκινάνε από το μήνα Αύγουστο του 2017, δηλαδή από φέτος, κατόπιν του μνημονιακού νόμου που ψήφισε ο κ. Τσίπρας, σήμερα, αν κάνετε, αν μπείτε στο διαδίκτυο, είναι περίπου 1.500 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί που ανέβηκαν σήμερα στην πλατφόρμα. Αντί να μιλάνε οι Έλληνες για μια κυβέρνηση που εξελέγει με σύνθημα κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, ξεκινάει πληστηριασμούς και πρώτες κατοικίες, και μάλιστα ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, για να αποφύγει τη δράση ερηνοδικία, ότι αυτή η κυβέρνηση, γιατί να συζητάνε αυτά, συζητάμε τώρα για το αν ήταν μεγαλύτερο δολοφόνο ο Χίτλερ ή ο Στάλιν. Mm-hmm. Λοιπόν, η θέση της Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ απλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της δημοκρατίας και υπέρ της ελευθερίας. Συγχαίρεται τον ολοκληρωτισμό σε όλες τις μορφές. Τώρα, συζήτηση ποιος από τους δύο δολοφόνους είναι χειρότερος δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ήταν δολοφόνοι και σημασία έχει ότι κανείς δεν θα ήθελε να ζήσει τέτοιες υποκαταστάσεις. Mm-hmm. Είναι μαύρες σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας, θα τον αφήσουμε πίσω μας. Μιας και το θέτετε, δεν είναι και δική σας ευθύνη η ανάδειξη ζητημάτων όπως αυτό που προαναφέρατε? Δηλαδή η διαμόρφωση της ατζέντα. Δηλαδή, γι' αυτό ξεκίνησε αυτό, όπως είδατε. Αν μου επιτρέπετε, μια κριτική που γίνεται στο δικό σας το κόμμα είναι ότι ακολουθεί και δεν διαμορφώνει την ατζέντα. Ακολουθεί οτιδήποτε θέτει στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια σφαίρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι πολύ καλό το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Θα το δεχτούμε. Είναι εκπαιδευμένοι από τα νιάτα τους σε μαξιστικές, τεχνικές, παραπλάνησης, κοινή γνώμη, και σε αυτό είναι πάρα πολύ καλή. Η ουσία παραμένει ίδια. Σήμερα ξεκινούν, κύριε Παδόπουλε, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. 1.500 πολίτες μας θα χάσουν το σπίτι τους από τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι μου λέτε εσείς για τον Χίτλερ και τον Στάλιν, αυτά για αυτούς τους ανθρώπους είναι βερεφέ. Mm-hmm. Η ουσία παραμένει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τη ζωή τους χειρότερη. Ως προς το συνέδριο, ορθώς γίνεται? Το συνέδριο, πρώτα απ' όλα εδώ είναι άλλη μια παρανόηση στην Ελλάδα. Όλες οι χώρες του προανατολικού μπλοκ, όλες, μηδενίες εξαιρεμένες, κατά τα διαστήματα που έχουν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν κάνει συνέδρια για τα κλίματα του κομμουνισμού. Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα του προανατολικού μπλοκ που να μην έχει κάνει παρόμοιο συνέδριο. Και η Πολωνία έχει κάνει και βάζει 2010 παρήστατο και ελληνική κυβέρνηση σε αντίστοιχο συνέδριο. Και η Τσεχία έχει κάνει και μάλιστα εδώ με τον Βάτσλαβ Χάβελ, ο οποίος είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην άνοιξη της Πράγας, σε πόσα σοβιετικά τάγκ είχαν συλλάβει και σκοτώσει τις Αθήνες. Για τους λαούς αυτούς, η περίοδος του κομμουνισμού είναι περίοδος σοβιετικής κατοχής. Είναι περίοδος ατόπιων συγκεντρώσεων, είναι περίοδος εκτελέσεων, είναι περίοδος κατάργησης της δημοκρατίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Τι θέλετε, να μην μιλάνε γι' αυτό? Είναι σαν να μας πει κάτω σε εμάς να μην μιλάμε για τη δημοκρατία. Είναι δυνατόν? Άρα λέτε ότι προφανώς θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να πάρει μέρος σε αυτό το συνέδριο? Μόνο και ενδεχομένως να πει και τις απόψεις της. Έχει κανένα λόγο η ελληνική κυβέρνηση να υπερασπιστεί τον Στάλιν και δεν το ξέρει? Εντάξει, ήταν μαξιστές ανιάδο, το καταλαβαίνω. Και ο Τσίπρας πήγε, γράφηκε στην ΚΝΕ αφού κατέρευσε το τύπο του Βερολίνου. Νανικές απερισκεψίες. Τώρα ψηφίζει μνημόνια και μένει στο ευρώ. Λοιπόν, τώρα η ουσία παραμένει. Δηλαδή, αν πήγαινε ο κ. Κοντολή και ανέβαινε στον ευρώ και έλεγε: παιδιά, δεν πρέπει να συγκρίνεται τον Χίτλερ με τον Στάλιν. Που να σου πω κι εγώ που δεν έχω κανένα λόγο να τον κρύψω, ο Χίτλερ βαρύνεται με το μεγαλύτερο έγκλημα της ιστορίας, το ολοκαύτωμα. Δεν μπαίνει σε ζυγαριά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία, το ολοκαύτωμα. Τελεία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επειδή ο Χίτλερ έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα της ιστορίας, ξεχνάμε τα κούλα, ξεχνάμε τις δίκες της Μόσχας, ξεχνάμε το λοιμό στην Ουκρανία, ξεχνάμε τη γενοκτονία των ποντίων από τον Στάλιν? Θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά? Μήπως είναι μια πρακτική της κυβέρνησης να βρίσκει πάντα τι είναι το χειρότερο για να συγκρίνεται εκείνη? Γιατί έχω το παράδειγμα της σύγκρισης με το τι έγινε, να αλλάξω θέμα, με το τι έγινε με τις φωτιές για παράδειγμα το 2009, ναι. Πόσα στρέμματα κάηκαν το 2009 εν συγκρίση με το πόσα στρέμματα, ναι, κάηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει, προσπαθεί ο κύριος Κοντονής και ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν το εξής. Την ώρα που ψηφίζουν το μνημόνιο, την ώρα που ετοιμάζουν να φέρουν το νέο συνδικαλιστικό νόμο, την ώρα που χωράνε τις αποκρατικοποιήσεις, πρέπει με κάποιο τρόπο να πούν στο αριστερό του ακροατήριου ότι παραμένουν αριστεροί. Και βρήκαν τώρα αυτή την ευκαιρία. Θα μου πείτε και εμείς γιατί την πάμε και απαντάμε. Μα κάνουμε να απαντήσουμε, αλλά μετά φοβάσαι να απαντήσετε στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστερά. Ναι. Πάντως, το μείζον ζήτημα της ατζέντα σήμερα για μένα είναι ηλεκτρονική πληστηριασμή.
Άκουσα μια κριτική που έγινε από τη μία ότι η Νέα Δημοκρατία δεν αντέδρασε γρήγορα στο θέμα της Εστονίας, ότι η ανακοίνωση ήταν μαλακή σε εισαγωγικά, και από την άλλη βλέπω την εφημερίδα των συντακτών σήμερα που λέει για ακροδεξιά μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας. Η ανακοίνωση ήταν πάρα πολύ ισορροπημένη και πάρα πολύ μετρημένη. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να ρίξει νερό στο μήλο του διχασμού. Διχαστικές λογικές εξυπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρετεί ο διχασμός. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχονται για να ενώσουν, όχι να διχάσουν. Λοιπόν, τώρα το ρεπορτάζ λέει, κύριε Γεωργιάδη, θα μπούμε σε ένα πολύ καυτό ευθυνόπορο. Με την έννοια, είναι τα ζητήματα που είπατε εσείς ότι είναι μπροστά με την επόμενη αξιολόγηση. Είναι αυτό που, όπως σωστά επισημαίνετε, με αυτά που συμβαίνουν με τους πληστηριασμούς, υπολογίζεται είναι περίπου 20.000 κάθε μήνα οι πληστηριασμοί. Αλλά σήμερα είναι 1.400 κάτι αναρτημένοι. Εσείς που μιλάμε, δεν λέω από λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει με βασική του σημαία τα σταμάτα για τους πληστηριασμούς. Ναι, μεταξύ άλλων. Όταν συλλάβετε αυτό. Και τους κάνουν ηλεκτρονικά, για να μην μπορεί να γίνει διαμαρτυρία. Εκτιμάται ότι με αυτά τα ζητήματα, συν την υπόθεση Καμένου που θα έρθει τον προσεχή Σεπτέμβριο και στην Βουλή, εκτιμάται ότι μπορεί να προκύψουν πολιτικές εξελίξεις. Κοιτάξτε, δεν έχω προσωπικά τέτοιες ελπίδες. Η αγάπη για την καρέκλα είναι άπειρη. Και θα σα πω το παράδειγμα τη κυρία Γιαννακάκη, που ξέρετε και από την οχή τη Δημά. Ναι, ναι. Κυρία Γιαννακάκη, τώρα γίνει ρεδίλ. Βγάζει τα tweet που έκανε πριν από 2-3 χρόνια. Τι έλεγε για την Εστονία και τον Στάλιν. Και τι λέει σήμερα, ας πούμε, γιατί την κάνανε γενική γραμματέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι άνθρωποι τώρα που έχουν τέτοιο πάθος με τον έχουν οποιαδήποτε καρέκλα, δεν περιμένουν τώρα να αντιδράσουν στην Τρόικα και να του πει να αλλάξουν το συνδικαλιστικό νόμο. Ή ξέρω εγώ να αναπροσαρμόσουν τα επιδόματα των εκπαιδευτικών. Εγώ βλέπω την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση έχει πολλά και δύσκολα θέματα. Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου έχει 95 παραπαιτούμενα βαριά. Όμως οι ΣΥΡΙΖΕΙ θα τα ψηφίσουν όλα και θα τον έρθουν. Να ρωτήσω αν έχετε κάποια προτίμηση για την ηγεσία της παράταξης ή του νέου φορέα. Δεν εμπλέκομαι καθόλου σε εσωτερικά θέματα της παράταξης. Εγώ προσωπικά σας το λέω, παρόλο που εγώ είμαι δεξιός, δεν έχω κρίσει ποτέ. Πιστεύω ότι το να αναστρωθεί και το αριστερά στην Ελλάδα είναι μεγάλο δείγμα υγείας της δημοκρατίας μας. Δεν μπορεί μια χώρα να έχει και το δεξιά από τη μία και ριζοσπαστική αριστερά από την άλλη. Πρέπει να υπάρχει μια και το αριστερά, επειδή θα εξορροπεί τα πράγματα. Ναι, στο λέω γιατί θα έχει σημασία ποιος θα είναι ο ή αρχηγός του νέου φορέα. Με την έννοια της επόμενης μέρας. Όχι, αυτό λέω αν έχετε κάποια προτίμηση. Όχι, δεν έχω καμία προτίμηση. Εύχομαι να έχουν μια μεγάλη συμμετοχή. Εύχομαι να έχουν μια καλή προεκλογική περίοδο και έχουμε μετά να βγουν ενωμένοι και να φτιάξουν ένα ισχυρό πόλο που το χρειάζεται να λαμβάνει το πολιτικό μας σύστημα. Δεν μπορεί να γίνει πολιτική. Δυστυχώς βέβαια για μένα δεν μπορούμε. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ για αυτή την συνομιλία.